Καλό μεσημέρι, κύριε Πατούλη. Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Τι κάνετε? Είστε καλά? Εδώ παλεύουμε. Και εσείς παλεύετε. Τελικά όλοι λοιπόν. Παλεύουμε. Αυτά που βλέπουμε είναι πρωτόγνωρα. Να επιβιώσουμε και να πάμε καλύτερα. Μπράβο. Εδώ υπάρχουν όμως και τα επιμέρους που λένε. Να αφήσουμε στους κυβερνώντες ή σε αυτούς που θέλουν να μας κυβερνήσουν να τα βρουν που δεν τα βρίσκουν και θα πάμε σε εκλογές και να πούμε τι γίνεται με εσάς με τον ΕΟΠΗ, τον περιβόητο, που τον πολύ συζητημένο, τον πολύ δοξασμένο, που τελικά σε πολύ πέντε μήνες. Ναι, που μέσα σε πέντε μήνες πέσαν τα πάντα και έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα και εσείς διαμαρτύρεστε. Για πέστε μας, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει φάρμακα. Κοιτάξτε, κυρία Θεοφάνης, καταρχήν θέλω να σας πω ότι εμείς από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του ΕΟΠΗ είχαμε καταθέσει τις δικές μας απόψεις που δυστυχώς φάνηκαν ότι ήταν και αληθινές όσον αφορά τις κάποιες ενστάσεις που είχαμε. Θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει και εδώ όταν ήταν να δημιουργηθεί όλη αυτή η ιστορία και είχατε εκφράσει τους φόβους σας. Ακριβώς. Παρά τα αυτά, θεωρήσαμε ότι το μείζον είναι να εξυπηρετούνται οι ασθενείς και να μπορούν οι λειτουργοί να κάνουν και να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Δυστυχώς όμως, σε λειτουργία λιγότερο από πέντε μήνες, βλέπουμε ότι αφενός μεν οι λειτουργοί δεν αποπληρώνονται διότι δεν παίρνουν τα χρήματά τους, παρά ότι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Θα σας σημειώσω σε μια παρένθεση ότι ήδη χρωστούν στους γιατρούς της γειτονιάς, στους ευλημένους με τα ταμεία, πάνω από δύο χρόνια από τον ΟΠΑΔ. Κλείνει η παρένθεση, αλλά μην μιλήσουμε, αν θέλετε, μόνο για το οικονομικό. Θα σας πω λοιπόν, και το είδατε, κατέρευσε όλο το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που έχουμε πει ότι είναι το μέγιστο για να μπορούμε να ελέγξουμε είτε τους επίορκους, είτε σε κάθε περίπτωση να εξυγειάνουμε το χώρο, αλλά και να διευκολύνουμε τον ασθενή να πάει τη θεραπεία του χωρίς ταλαιπωρία. Ναι. Έτσι λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε στο εξής παράδοχο. Αφενός μεν να πηγαίνουν στους πιστοποιημένους γιατρούς οι ασθενείς να μην μπορούν να μπουν στο ηλεκτρονικό σύστημα, να μην τους έχουν δώσει ακόμα το δικαίωμα να πάνε να πάρουν συνταγολόγιο για να μπορούν να συνταγογραφούν χειρόγραφα, να μην μπορούν να συνταγογραφήσουν στο δικό τους ιατρικό συνταγολόγιο και όποιοι συνταγογραφούν σε αυτό να πηγαίνουν στο φαρμακείο και να μην γίνεται αποδεκτή η ιατρική συνταγή. Άρα λοιπόν, άλλη μια φορά, ο ασθενής πολίτης πληρώνει την προχειρότητα στο μέγιστο βαθμό και αυτή είναι, αν θέλετε, ο προβληματισμός μας, η ανησυχία μας και η ένστασή μας. Τι σκέφτεστε να κάνετε όμως τώρα, τι θα γίνει, γιατί ο κόσμος ταλαιπωρείται όντως? Γιατί αφού μας λέτε κιόλας ότι στο συνταγολόγιο των γιατρών δεν μπορούν να γράψουν το φάρμακο να πάνε, διότι δεν θα το πληρωθούν κιόλας οι φαρμακοποιοί ίσως, τι γίνεται? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή εμείς το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να στείλουμε μια αυστηρή προειδοποίηση με επιστολή προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ, τον κύριο Βουδούρη, και σε κάθε υπεύθυνο, τον οποίο του ζητήσαμε αμέσως, εφόσον υπάρχει αυτό το τεχνικό πρόβλημα, στο πάρουμε καλοπροαίρετα. Και το οποίο αυτή τη στιγμή, μέχρι να επιληθεί, χρειάζεται να περάσει αυτή η εβδομάδα, να δώσει εντολή υπέρ των ασθενών και να μπορούν μόνο με την συνταγή των γιατρών, μέσα από τη συγκεκριμένη συνταγογράφηση βεβαίως όπως γίνεται και μέσα από το πίστη της υπογραφής και της παραγγείλας του γιατρού, να μπορούν και με αυτόν τον τρόπο να παίρνουν τα φάρμακά τους. Τέτοια εγκύκλειος ακόμα δεν έχει βγει, που θα έπρεπε να έχει βγει, και σήμερα θέλει που κανείς ότι ζει ένα απέραντο χάος. Δηλαδή ασθενείς οι οποίοι θέλουν να πάρουν τα φάρμακά τους, να μην μπορούν να τα πάρουν, το φαρμακείο να μην τα δίνει φυσικά, και κανείς να μην παίρνει την ευθύνη με μια έστω επιστολή εκκληματική ή έστω και με την εγκύκλιο μέσα από τη δική μας εξήγηση να δώσει τη λύση. Εμείς ήδη στέλνουμε σήμερα μια εξώδικη διαμαρτυρία στην οποία ανεπιστούμε την προσοχή ότι αν προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα δημόσιας υγείας και δεν έχουν κάνει αυτά που έχουμε προτείνει ήδη, τότε θα αναγκαστούμε πραγματικά να προφύγουμε σε άλλες νόμιμες διαδικασίες νομικής φύσεως, όπου σαφέστατα θα έχουν και προσωπικές ευθύνες των διοικούν του ΕΟΠΗ. Να σας πω, κύριε Πατούλη, μήπως και όλος αυτός ο αναβρασμός που γίνεται τώρα, δεν έχουμε κυβέρνηση, είμαστε στις διερευνητικές, θα πάμε μάλλον σε εκλογές, έχει επέλθει αυτή η χαλαρότητα? Ήταν που ήταν χαλαρά τα πράγματα, πάλα χαλαρώσαμε και τώρα δεν μπορούμε να βρούμε άκρη και σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Εγώ θα σας έλεγα ειλικρινά και το λέω ως ένας άνθρωπος που έχει ζήσει με την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων, ότι δεν μπορεί η ζωή να αντικατασταθεί με καμία κυβέρνηση και καμία συμφωνία.
Σωστά. Κάποια πράγματα, ανεξάρτητα πώς θα διαμορφωθούν, έχουν περισσότερη αξία από οτιδήποτε άλλο. Αυτοί οι οποίοι διηγούν, είτε υπηρεσιακά είτε ουσιαστικά, πρέπει να αντιληφθούν τον δικό τους ρόλο, να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες και να δώσουν τις λύσεις. Διαφορετικά, θα έπρεπε να φύγουν από τη θέση αυτή και να την δώσουν κάπου αλλού που θα είχαν την δυνατότητα αλλά και την ευθύνη που αυτή τη στιγμή δεν τη βλέπουμε τα πρόσωπα αυτών οι οποίοι δεν λύνουν τα προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ο πρόεδρος του ΕΟΕΠΗ ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα επειδή η κυβέρνηση, η κεντρική εξουσία δεν υπάρχει προς το παρόν. Εγώ και αλίμονο. Κάποια πράγματα είναι τελείως θεσμικά, είναι ξεκάθαρα, δεν έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με το τι αν έχουμε κυβέρνηση ή όχι. Mm-hmm. Θα σας πω ότι στο Βέλγιο δεν υπήρχε κυβέρνηση επί ένα χρόνο, όμως η διοίκηση υπήρχε. Εδώ υπάρχει λοιπόν διοικητικό συμβούλιο και προεδρείο. Μήπως φοβούνται να πάρουν πρωτοβουλίες. Ναι, αλλά τότε θα λάβουν και αυτοί αυτά που τους αναλογούν στο επίπεδο των ευθυνών, εάν προκύψει κάτι. Κάποιο και αυτό ακριβώς το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ως θεματοφύλακα της δημόσιας υγείας, λέει προς κάθε κατεύθυνση, διότι έστω και μία ζωή να χαθεί, ενώ κάποιοι δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους για τον οποιοδήποτε λόγο, ή ταλαιπωρείται ένας μεγάλος αριθμός ασθενών, εμείς θα είμαστε απέναντι. Όποιοι και να είναι αυτοί, όποιος και να είναι αυτός. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, με κάλυψε πλήρως. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.